και όπως συμπληρώνει ο κύριος Μετάνης που κάθεται δίπλα μου, έχουν ιδιαίτερη προτίμηση στην Ολυμπιάδα. Αγγελόπουλος για το Σπυρόπουλο, αυτός σουτάρει άστοχος, το rebound ο Πετρόπουλος και Μακάριος κατεβάζει την μπάλα. Κουλούρης, σουτ τριών πόντων και είναι εύστοχος και κάνει το σκορ 47-43. Ξένος και έχουμε το φάουλο από τον Γκράγκαρη και πάλι βλέπουμε διαμαρτυρίες από την τεχνική ηγεσία. Απ' έξω η μπάλα με τον ξένο, Αγγελόπουλος, Σπυρόπουλος, στον Γραμματικόπουλο, Αγγελόπουλος. Μία ωραία assist στον Σπυρόπουλο, αλλά σφυρίζει 3 δευτερόλεπτα. Μακάριος τώρα για την ΑΕΛ, το σκορ παραμένει 47-43. Στον Δημητρόπουλο μέσα στη ρακέτα, ωραία κίνηση αυτός, σε ένα ωραίο καλάθι. Το σκορ είναι 47-45 και την μπάλα την έχει ο ξένος για την Ολυμπίαδα, ο οποίος κάνει μια άσχημη προσπάθεια με αποτέλεσμα να έχουμε βήματα. Απ' έξω ο Μακάριος για τον Κουλούρη τελικά. Κουλούρης για τον Δημητρόπουλο, Δημητρόπουλος για πάλι για τον Κουλούρη, αναλάσσουν την μπάλα. Ωραία κίνηση στο Δημητρόπουλο και παίρνει το φάουλ από τον Τάτσιο. Έτσι έχουμε δύο βολές. Το σκορ είναι 47-45 υπέρ της Ολυμπιάδας. Η πρώτη βολή είναι εύστοχη, 47-46, και έχει την ευκαιρία ΑΕΛ για πρώτη φορά στον αγώνα να ισοφαρίσει. Και πράγματι ο Δημητρόπουλος ισοφαρίζει 47-47. Ξένος σουτ τριών πόντων, άστοχος, airball, Δημητρόπουλος στο rebound και ξεχύνει στον εφηδιασμό. Ένα ωραίο lay-up που σφυρίζεται φάουλ όμως από τον διαιτητή στον Τάτσιο. Και έτσι έχουμε δύο βολές, ενώ το σκορ είναι 47-47. Και έχουμε το πρώτο ταϊμάτ του δευτέρου ημιχρόνου που παίρνει ο προπονητής της Ολυμπιάδας. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι γίνεται ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, αλλά οι διαιτητές δεν σφυρίζουν όπως είπαμε και πριν αντικειμενικά, με αποτέλεσμα να το χαλάσουν και έτσι να έχουμε διαμαρτυρίες τόσο από την τεχνική ηγεσία όσο και από τους φιλάθλους εδώ που είναι σήμερα πάρα πολύ. Δίπλα μου έχω τον κύριο Μεϊντάνη, ο οποίος μας πει τη γνώμη του για το παιχνίδι. Ναι, έχει ανέβει πολύ στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΛ και πιστεύω ότι θα το πάρουμε το παιχνίδι, γιατί είναι φορτωμένη με φάουλ οι παίκτες της Ολυμπιάδας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μεϊντάνη. Είναι και ο κύριος Μαντάς εδώ δίπλα μου. Θα του ζητήσω και αυτόν να πει τη γνώμη του για το παιχνίδι. Δεν παίζουμε με 5 παίκτες. Παίζουμε με 6 παίχτες, έχουμε τον κόσμο μας. Αυτοί παίζουν με 2 παίχτες παραπάνω, με τους διαιτητές. Αλλά πιστεύω ότι θα νικήσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαντά. Και στη συνέχεια κύριε Σκύρη του παιχνιδιού, με τον Δημητρόπουλο που εκτελεί 2 βολές. Άστοχη η πρώτη και έτσι το σκόρα παραμένει 47-47. Μέσα η δεύτερη βολή και περνάει για πρώτη φορά στο παιχνίδι ΑΕΛ με 48-47. Γραμματικόπουλος, ο οποίος κάνει βήματα, δίνει στον Τάτσιο, αλλά οι διαιτητές το συνήθως δεν βλέπουν. Αγγελόπουλος. Αγγελόπουλος κρατά την μπάλα, δίνει τελικά στον ξένο και πάλι Αγγελόπουλος.
Το rebound ο Κράγκαρης μετά από άστοχο σουτ της Ολυμπιάδας και κουλούρισε μια ωραία προσπάθεια και καταλήγει σε καλάθι και έτσι έχουμε 50-47 υπέρ της ΑΕΛ. Έχουμε φάουλ από τον Κράγκαρη πάνω στον ξένο. Η μπάλα βέβαια είναι απ' έξω γιατί δεν έχουν συμπληρωθεί τα 7 φάουλ για να εκτελέσουν οι παίκτες της Ολυμπιάδας μία και μία βολές. Αγγελόπουλος. Μπουγιούκος. Μια ωραία προσπάθεια. Το rebound ο Δημητρόπουλος και έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Μπουγιούκο. Η μπάλα δίνεται απ' έξω για την ΑΕΛ. Μακάριος στον Πετρόπουλο και πάλι Μακάριος, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Κράγκαρης, Μακάριος. Μακάριος συνεχίζει να κρατά την μπάλα, διεισδύει ένα άσχημο σουτ, το rebound όμως ο Πετρόπουλος και έχουμε το σκορ 52-50. 52-47, συγγνώμη. Αγγελόπουλος στον Μπουγιούκο, αυτός διεισδύει, άσχημο σουτ. Το rebound όμως ο Τάτσιος με δεύτερη προσπάθεια κάνει το 52-49. Μακάριος για την ΑΕΛ. Κουλούρης και πάλι Μακάριος. Δημητρόπουλος μέσα στη ρακέτα, μία ωραία assist στον Πετρόπουλο, ο οποίος ευστοχεί και έτσι έχουμε το 54-49 υπέρ της ΑΕΛ. Μπουγιούκος, σουτ, γίνεται φάουλ όμως εκεί από τον Πετρόπουλο και έτσι ο παίκτης της Ολυμπιάδας εκτελέσει ήδη δύο βολές. Έτοιμος για την πρώτη βολή ο Μπουγιούκος, όμως γίνεται μια αλλαγή. Βγαίνει ο Κράγκανης και μπαίνει ο Νικολιτσόπουλος. Άστοχος εντωμεταξύ στην πρώτη βολή ο Μπουγιούκος και έτσι το σκορ παραμένει 54-49. Δεύτερη βολή, άστοχη και αυτή, το rebound ο Μακάριος. Μπουγιούκος την μπάλα στον ξένο, ο οποίος σημειώνει ένα ωραίο καλάθι και κάνει το σκορ 54-51. Και έχουμε φάουλ από τον ξένο πάνω στον Μακάριο. Και άλλη αλλαγή για την ΑΕΛ. Βγαίνει ο Πετρόπουλος, μπαίνει ο Ιακωβάκης. Μακάριος. Δημητρόπουλος μέσα στη ρακέτα. Ένα ωραίο πίβοτ. Και 56-51 υπέρ της ΑΕΛ. Αγγελόπουλος για τον ξένο. Σε θέση playmaker αυτός. Δίνει στον Τάτσιο, διεισδύει και πετυχαίνει καλάθι κάνοντας το σκορ 56-53. Τρεις πόντους για την ΑΕΛ. Μακάριος. Ιακωβάκης. Διεισδύει. Ωραία προσπάθεια. 58-53. Ξένος για την Ολυμπιάδα. Και έχουμε το φάουλ από τον Νικολιτσόπουλο, ο οποίος προσπάθησε να κλείσει την εσωτερική στον παίκτη της Ολυμπιάδας. Ξένος απ' έξω για τον Αγγελόπουλο. Αυτός διεισδύει και παίρνει το φάουλ από τον Κουλούρη. Μπουγιούκος για την Ολυμπιάδα στον Αγγελόπουλο. Διεισδύει αυτός. Άστοχο σουτ, Δημητρόπουλος στο rebound. Και στον ευθυνιασμό η άλλη με τον Κουλούρη. Ωραία πάσα στον Ιακωβάκη. Και μπράβο στα παιδιά. 60-53 υπέρ της ΑΕΛ. Ξένος σουτ τριών πόντων, άστοχος. Παλεύει για το rebound εκεί. Διεκδικεί ο Ιακωβάκης με τον Τάτσιο. Και έχουμε τζάμπολ. Σκίστα τους να ξέρουν.
και έχουμε το δεύτερο time out του δευτέρου ημιχρόνου, ενώ το σκορ είναι 60-53. Θα πρέπει να πούμε ότι στα αποδυτήρια ο κύριος Δαμιανός, προπονητής της παιδικής ομάδας της ΑΕΛ, έδωσε τις σωστές οδηγίες στους παίκτες, έτσι ώστε μπήκαν ανανεωμένοι στο δεύτερο ημίχρονο και έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να έχουν 7 πόντους διαφορά. Το time out συνεχίζεται με τις οδηγίες των δύο προπονητών. Οι διαιτητές σφυρίζουν και ξαναρχίζει το παιχνίδι. Όλα κάνουμε, ρε, όλα, τι και έχουμε τον τζάμπολ μεταξύ του Τάτσιου και του Γιακοβάκη. Υπερτερεί σε ύψος ο Τάτσιος. Αλλά ο Γιακοβάκης όμως με ένα εκπληκτικό άλμα κερδίζει το τζάμπολ και μακάριος. Σε σύστημα ΕΕΛ, Ιακωβάκης διεισδύει το rebound το ωραίο Νικολιτσόπουλος και του γίνεται φάουλ από τον Μπουγιούκο. Και έτσι έχουμε δύο βολές για τον παίκτη της ΑΕΛ τον Νικολιτσόπουλο. Άστοχη η πρώτη βολή, έτσι το σκόρο παραμένει 60-53. Μία βολή ακόμα. Εύστοχη η δεύτερη και έτσι το σκόρ είναι 61-53 υπέρ της ΑΕΛ. Αγγελόπουλος για την Ολυμπιάδα. Δίνει στον Ξένο. Ίσως ο καλύτερος παίχτης από την Ολυμπιάδα. Αγγελόπουλος και πάλι, Μπουγιούκος. Σουτάρι, άστοχος, παλεύουν εκεί για το rebound πολλοί παίκτες. Τελικά κερδίζει ο Τάτσιος και δίνει στον Ξένο. Αυτός διεισδύει ωραία. Τελικά κλέβει ο Μακάριος και ξεχύνεται στον εφηβιασμό μόνος του. Ωραίο lay-up και κάνει το score και κάνει το 63-53. Ενθουσιασμός στους φιλάθλους της ΑΕΛ και Μπουγιούκος άστοχος, το rebound ο Τάτσιος και σημειώνει το 53, το 63, συγγνώμη, 55. Δημητρόπουλος, ωραία κίνηση, τελικά δεν του κάνει το χατήρι μπάλα, αλλά δίνει επιθετικό διαιτητής του Δημητρόπουλου πάνω στον Τάτσιο. Έχουμε αλλαγές αυτή τη στιγμή από την Ολυμπιάδα. Βγαίνει ο Τάτσιος και μπαίνει ο Κάβουρας. Αγγελόπουλος για την Ολυμπιάδα. Στον Ξένο. Ασφυκτικό μαρκάρισμα από τον Νικολιτσόπουλο. Ξένος παίρνει διεισδύ, σουτάρι, άστοχος. Το rebound ο Δημητρόπουλος και έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Μπουγιούκο. Απ' έξω η μπάλα για την ΑΕΛ με τον Δημητρόπουλο, ο οποίος δίνει στο Μακάριο. Κουλούρης, Ιακωβάκης, Μακάριος, Κουλούρης, Κουλούρης, σουτ 2 πόντων, εύστοχο. Και έτσι το σκορ γίνεται 65-55 στους 10 πόντους για πρώτη φορά στο παιχνίδι ΑΕΛ. Διεισδύει ο Ξένος και παίρνει το φάουλ από τον Νικολιτσόπουλο. Η ΑΕΛ συμπλήρωσε τα 7 φάουλ και έτσι έχουμε μία και μία βολές. Σουτάρει ο Ξένος, εύστοχος, 65-56. Έτοιμος και για τη δεύτερη βολή. Άστοχος,
στο rebound ο Μπουγιούκος, σουτάρει άστοχος και αυτός, στο rebound τελικά ο Μακάριος και φεύγει στον ευνηδιασμό. Τον πιέζει ασπιδικά ο ξένος, τελικά Κολούρης, Μακάριος και πάλι. Κύριος Δαμιονός φωνάζει στους παίκτες σε το Β. Ένα σύστημα. Ιακωβάκης διεισδύει, σουτάρει. Άστοχος, παλεύει ο Νικολιτσόπουλος και τελικά η μπάλα είναι για την ΑΕΛ. Μπράβο κύριε Ρεζική μου, μπράβο. Ωραίο. Θα σε κεράσω σε βλάκι. Ιακωβάκης απ' έξω για τον Κουλούρη. Κάνει λάθος όμως και ξεφεύγει ο Αγγελόπουλος στον εφηνιασμό. Πετυχαίνει το καλάθι και κάνει το σκορ 65-58. Μακάριος. Πιέζει όπως πάντα εκεί ο ξένος. Τελικά η μπάλα φτάνει στο Δημητρόπουλο, ο οποίος κάνει ωραία κίνηση με στη ρακέτα και παίρνει το φάουλο από τον Μπουγιούκο. Και έχουμε δύο αλλαγές από την Ολυμπιάδα. Μπαίνει ο Τάτσιος και ο Σπυρόπουλος και βγαίνει ο Μπουγιούκος και ο Γραμματικόπουλος. Δύο βολές για τον Δημητρόπουλο. Άστοχος στην πρώτη. Το σκορ παραμένει 65-58 υπέρ της ΑΕΛ. Έχουμε ένα πρόβλημα εκεί με τις θέσεις που πρέπει να πάρουν οι παίχτες. Δημητρόπουλος σουτάρει την δεύτερη βολή. Άστοχη και αυτή. Το rebound Αγγελόπουλος. Χάνει την μπάλα, τελικά φτάνει στον ξένο, ο οποίος διεισδύει με ωραία κίνηση, πετυχαίνει το καλάθι, όμως δίνει βήματα ο διαιτητής. Κατά τη γνώμη μου βέβαια δεν ήταν βήματα. Και Μακάριος έχει μπει στην πεντάδα της έλεγε ο Χατζηγιάννης Δημητρόπουλος στον Χατζηγιάννη και Μακάριος. Μακάριος στον Κουλούρη, αυτός σουτάρει, άστοχος, το ριμπάνο Αγγελόπουλος στον ξένο, ο οποίος διεισδύει και παίρνει το φάουλ από τον Ιακωβάκη, ο οποίος διαμαρτύρεται έντονα. Ήτανε. Και έτσι έχουμε δύο βολές για τον ξένο. Το σκορ παραμένει 65-58 υπέρ της ΑΕΛ. Δεν ξέρουμε όμως τον χρόνο που απομένει μέχρι τη λήξη του παιχνιδιού. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο... Σουτάρει τη δεύτερη βολή, άστοχη. Αλλά κάποιος μπήκε γρήγορα μέσα στη ρακέτα από τους παίκτες ΑΕΛ και επαναλαμβάνει τη δεύτερη βολή. Εύστοχος αυτή τη φορά ο ξένος και έχουμε το σκορ 65-60. Έχει πέσει η απόδοση της ΑΕΛ εδώ και 5 λεπτά. Από τους 10 πόντους τελικά η Ολυμπιάδα κατάφερε να μειώσει στους 5. Μακάριος τώρα για την ΑΕΛ. Δίνει στον Δημητρόπουλο. Του γίνεται φάουλ εκεί από το νούμερο 10. Τον ξένο. Τον Γκάβουρα, συγγνώμη. Τελικά ο ξένος έχει πατήσει έξω και η μπάλα είναι πάλι για την ΑΕΛ. Γίνεται αλλαγή, βγαίνει ο Χατζηγιάννης και μπαίνει πάλι ο Πετρόπουλος, ο οποίος δίνει στον Κουλούρη. Μακάριος για την ΑΕΛ. Διεισδύει μέσα στη ρακέτα της Ολυμπιάδας και του γίνεται φάουλ εκεί από τον Σπυρόπουλο. Και έτσι ο Μακάριος είναι έτοιμος να εκτελέσει δύο βολές. Μην δεν φύγεις από εδώ σήμερα. Πέτρο! Πέτρο! Πέτρο, δώσε χέρι.
Για πρόσεχε. Ο Μακάριος έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη βολή. Άστοχος. Το σκορ παραμένει 65-60 υπέρ της ΑΕΛ. Και η δεύτερη βολή άστοχη, το rebound, το επιθετικό rebound από τον Πετρόπουλο, και έτσι έχουμε το φάουλ του Κάβουρα. Μία και μία για τον Πετρόπουλο. Εντάξει, δεν καλή. Εντάξει. Άστοχος αυτός, το rebound ο Σπυρόπουλος στον Αγγελόπουλο και ξένος για την Ολυμπιάδα. Σουτ τριών πόντων, άστοχος, Δημητρόπουλος στο rebound, Μακάριος. Πετρόπουλος, ένα ωραίο μπάσιμο και εύστοχος, και το σκορ γίνεται 67-60 μετά από πολλή ώρα. Αγγελόπουλος για την Ολυμπιάδα, στο Σπυρόπουλο και πάλι Αγγελόπουλος, ξένος, ο οποίος έχει μονοπολίσει τις επιθέσεις της Ολυμπιάδας. Αυτός παίρνει έξυπνα το φάουλο τον Ιακωβάκη. Θα πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι κάνει πολύ κρύο εδώ στο γήπεδο,